Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η Ελλάδα μόλις έχει βγει από έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο και βρίσκεται στη δίνη του ψυχρού πολέμου με την πλευρά του δυτικού συνασπισμού. Ένα ελληνικό εκστρατευτικό σώμα πολεμάει σε ένα από τα θερμότερα επεισόδια του ψυχρού πολέμου, τον πόλεμο της Κορέας. Την ίδια εποχή οι Κύπροι ξεσηκώνονται ενάντια στη Βρετανική αποικιοκρατία. Το κυπριακό πρόβλημα εξακολουθεί να απασχολεί την Ελλάδα μέχρι σήμερα, βάζοντας σε δοκιμασία τη σχέση της με τους μεγάλους συμμάχους της, αλλά και με την Τουρκία. Ο ψυχρός πόλεμος είναι ένας ιδιότυπος πόλεμος. Δεν γίνεται στα πεδία των μαχών, γίνεται στα πεδία της προπαγάνδας και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Οι δύο πλευρές είναι περιχαρακωμένες, η Σοβιετική Ένωση με τις χώρες υπό την δικιά της επιρροή, η Δύση με τις δικές της. Η Ελλάδα αρχίζει τον ψυχρό πόλεμο με τον εμφύλιο πόλεμο. Και το τέλος του εμφυλίου πολέμου τοποθετεί την Ελλάδα πλέον μέσα στο στρατόπεδο των δυτικών χωρών. Ωστόσο, υπάρχει ένας παράγοντας που ρίχνει τη σκιά του σε αυτή τη συμμαχία και αυτός είναι ο παράγον Κυπριακό. Μετά το 1945, κατά την έκφραση του Ουίνστον Τσόρτσιλ, ένα σιδηρούν παραπέτασμα χωρίζει την Ευρώπη και οριοθετεί τους δύο διαφορετικούς κόσμους που ανταγωνίζονται από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Με τον όρο «Ψυχρός πόλεμος» περιγράφεται η σύγκρουση μεταξύ της καπιταλιστικής, φιλελεύθερης Δύσης υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της κομμουνιστικής Ανατολής υπό την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Αποκαλείται ψυχρός επειδή ουδέποτε οι στρατιωτικές δυνάμεις των δύο αυτών κρατών, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης, δεν συγκρούονται μεταξύ τους. Κυκλοφορεί ευρέως η θεωρία του αποβορά κινδύνου. Η Βουλγαρία βρίσκεται και πάλι σε αντίπαλο στρατόπεδο. Η Ιουγκοσλαβία δεν δίστασε να διεκδικήσει ευθέως την ελληνική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του ελληνικού εμφυλίου.